Αγαπητοί φίλοι, σήμερα θα αρχίσουμε με μία φράση που είχε πει ο Μάρκος Αυρίλιος. Είχε πει: θα ήθελα να είμαι ένα αηδόνι, αλλά δεν είμαι παρά ένας απλός αυτοκράτορας. Αυτή τη φιλοσοφία, αυτό το εύρος και το βάθος αυτής της σκέψης δεν μπόρεσε βέβαια να εφησίσει ή να εμπνεύσει τον εδώ τον δικό μας τον Μάρκο Αυρίλιο, τηρουμένων των αναλογιών, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος, εγώ δεν έχω τίποτα εναντίον του, ξεκίνησε καθαρά, με καθαρά χέρια, με καθαρή καρδιά, με καθαρή διάθεση και με καθαρή πρόθεση. Αλλά δεν αρκούν μόνο αυτά. Πρέπει ο ηγέτης, ο άνθρωπος, ο όρθιος άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, να έχει αυστηρά όρια, να έχει συνέπεια στις υποσχέσεις του και στα όρια αυτά και να μην τα ξεπερνάει ποτέ. Το λέω αυτό διότι κάθε μέρα ξεπερνείται και από ένα τόσο τα μικρούλι όριο που αν συναθρηστούν κάποτε όλα αυτά θα είναι μια τεράστια κολοτούμπα την οποία εμείς σαν ιδεολόγοι δεν τη δεχόμαστε, κρίνουμε, γρινιάζουμε, φωνάζουμε, αλληλογραφούμε και θα τα γράψουμε. Θα γραφτούν αυτά. Ο κάθε καραγκιόζης, εάν γίνει καραγκιόζης, θα παίζεται καραγκιόζης σε όλη την ιστορία, στο μέλλον. Από εκεί δεν γλιτώνει. Πρέπει λοιπόν να προσέχει όχι μόνο το παρόν, όχι μόνο το επέκεινα, όχι μόνο τις πράξεις και τους ελιγμούς και τις κινήσεις στη σκακέρα την πολιτική κάθε μέρα, αλλά για τον καθένα μας τι θα μείνει μετά. Γιατί αυτό που κάνουμε σήμερα, μπορούμε να κάνουμε μια κίνηση αύριο να το διαγράψουμε, να το ανακαλέσουμε, να το διορθώσουμε ή να το υπερακοντήσουμε με κάτι καλύτερο. Αυτό που θα γραφτεί μετά από εμάς δεν σβήνει ποτέ. Δεν σβήνει ποτέ. Τα λέω όλα αυτά ελαφρώς εμπνευσμένος, όχι θυμωμένος, ερεθισμένος πάντα είμαι. Όσοι με ξέρετε, με ξέρετε. Διότι ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε ξαφνικά, τώρα πολύ πρόσφατα, ώρες, μέρες είναι, σε ένα κανάλι. Τι κανάλι δηλαδή? Κανάλι του κατεστημένου, του κεφαλαίου, της πλουτοκρατίας, των διεφθαρμένων, των ξεφτυλισμένων ανθρώπων που περιφέρονται και συνεργάζονται εκεί μέσα και όλα τα δόλια και τα δεινά που έχει υποστεί αυτή η κοινωνία τα έχει υποστεί από ένα κανάλι σαν και αυτό. Από μερικά κανάλια σαν και αυτό. Γιατί δεν είναι μόνος του, είναι μια παρέα. Ο Τσίπρας ξεκίνησε τις εκλογές με περιφρόνηση, με έκθρα, με απειλές καταποντισμού των καναλιών αυτών. Να αλλάξουν δομή, να αλλάξουν χέρια, να αλλάξουν πρόγραμμα, να αποκτήσουν σεβασμό και με το σεβασμό αυτό που θα έχουν να μπαίνουν στην ελληνική οικογένεια μέσα. Αρχικά δηλαδή τους παίρνει τις συχνότητες, τις διανέμει κατά ένα ιδανικό ή ιδεαλιστικό τρόπο και αρχίζουν και μπαίνουν νέα προγράμματα, νέα ήθη, νέο επίπεδο στην ελληνική τηλεόραση, στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική οικογένεια. Και αυτός πήγε και προσκύνησε το κανάλι αυτό, το οποίο υποτίθεται το κλείσει, το αφαιρέσει υποτίθεται την συχνότητα που είναι περιουσία, επαναλαμβάνω, του ελληνικού λαού και έκανε εκπομπή για να απαντήσει σε ερωτήσεις που αν ήταν αυτός που έπρεπε να είναι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, μόλις πήρε την πρόσκληση έπρεπε να πει: τιμώ τη δημοσιογραφία, τιμώ την κοινή γνώμη, αλλά δεν δέχομαι να φιλοξενηθώ και να πατήσω το πόδι μου σε κατεστημένο κανάλι που μου κάνει διαρκώς πόλεμο για να μην βγω στην εξουσία, να μην κερδίσω τις εκλογές και ακόμα τώρα πιπηλάνε άσχημα το λαό με τα διάφορα έμεσα και πλάγια που λένε και χρησιμοποιούν και επικαλούνται και δολίως περνάνε. Και με έναν οικοδεσπότη της συγκεκριμένης εκπομπής, γιατί εδώ είναι διπλό το κακό, του Χατζηνικολάου, ο οποίος βέβαια ο άνθρωπος είναι ένας επιτυχημένος δημοσιογράφος. Στη λέξη επιτυχημένος δημοσιογράφος τηλεόρασης. Στη λέξη επιτυχημένος θα βάλετε εισαγωγικά, διότι είναι κατασκεύασμα του πατέρα του που ήταν υπουργός και όλο το
συνοθήλευμα εκεί πέρα, κουμπάρος του Βαρδινογιάννη, όλα παίζονται, στέλεχος της ΟΝΕΔ, προσέξτε το αυτό, δηλαδή τον ανεβάσαν, τον χτίσαν, τον κολουπώσαν, τον πήραν σιγά σιγά και τον χτίζανε. Τον χτίζανε σιγά σιγά να τον ανεβάσουν για να έχουν στεγανά, για να έχουν το δικό τους άνθρωπο. Και καλά κάνουν. Ο άνθρωπος είναι κατεστημένος, είναι σύστημα και συστημικό, συστημικότατος, είναι δεξιός, δεξιότατος και καλά κάνει, τιμή του και καμάρι του. Εγώ δεν κατηγορώ αυτόν. Είναι σύστημα, δεν το σύστημα σήμερα είναι ισχυρότερο από εμάς και το έχουμε από πάνω. Στο σβέρκο μας. Μάλιστα. Είναι δεξιός διότι έχουμε δημοκρατία και ο καθένας δικαιούται να είναι δεξιός και το δεξιός και ό,τι άλλο διάβολο θέλει. Βεβαιότατα. Σεβαστό και αυτό. Αλλά εσύ ο επαναστάτης τώρα να πάει ο Γκεβάρα τώρα να μιλήσει με τον Χατζηνικολάου, τι να πει. Τι να πει. Εκτός αν πήγε για να πάρει το βάπτισμα των υπαναχωρήσεων. Διότι από ό,τι έμαθα άρχισαν να μαζεύει ότι ο έμφυα θα συνεχιστεί όλο το χρόνο, ότι οι συχνότητες θα παραμείνουν όπως είναι όλο το χρόνο και για πάντα μετά βέβαια, ότι η δημοψήφισμα μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει, αλλά μάλλον δεν θα γίνει διότι όλα θα τα βολέψουμε και σε όλα θα υποχωρήσουμε και οι υποχωρήσεις άρχισαν να γίνονται και με τους συνταξιούχους και τις συντάξεις και με τις απολύσεις που θα θεργέψουν πάλι και με το απρόσβλητο της πρώτης κατοικίας που μέχρι τώρα ήταν αδιαπραγμάτευτο, τώρα θα μπει και αυτό στον πληστηριασμό με κάποιους όρους ίσως, και όλα αυτά σε συζήτηση με έναν διάσημο εντός εισαγωγικών δημοσιογράφο, αυτό που λέμε μεγάλο δημοσιογράφους, στημένος με τα λεφτά του συστήματος και του κατεστημένου που αφιδώς έρεαν, για να του κάνει αβάντα. Και ρωτώ εγώ τον κύριο Τσίπρα, εάν ήταν ένας αγωνιστής δημοσιογράφος μικρός σε ένα ραδιοφωνάκι κάπου, θα πήγαινε? Όχι βέβαια. Σιγά σιγά γινόμαστε εξουσία. Θέλουμε το μεγαλείο, θέλουμε το ανάστημα, θέλουμε την επικρότηση και το χειροκρότημα της μεγάλης κοινωνίας, της καλής κοινωνίας, του καλού κόσμου. Μην το Χατζηνικολάου λοιπόν, τον άνθρωπο, τον στέλεχος της ΟΝΕΔ, τον καραμπινά τον νεοδημοκράτη, τον άνθρωπο ο οποίος δίνει σε μια πορεία επιτυχίας εντός εγωγικών, ανόδου να το πω, ανόδου, με τα δεκανή και αυτά όλα, ο άνθρωπος ο οποίος, όπως μου κατήγγειλαν, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, έπασχε τόσο πολύ από ορθοφωνία, διότι είναι γεγονός, ο άνθρωπος έχει κάποιο πρόβλημα, έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, το οποίο βέβαια μετά από 100 χρόνια στον μπλα μπλα, τι να το ξεπεράσει, ότι μιλάει αργά. Και μάλιστα κάποτε τον ειρωνευόταν ο φίλος του ο αυτός, ο οποίος ήταν ο Καλαμούκης, ποιος ήταν, ο οποίος του έλεγε ότι ναι, αλλά άμα αυτός χρειαστεί να περιγράψει ένα ποδοσφαιρικό μάτς, πώς θα το περιγράψει που δεν μπορεί να μιλήσει γρήγορα. Όλα λοιπόν κουσούρια, αναπηρίες, ελαττώματα, ανυμπόριες, κουρεύτηκαν όλα και μέσω Υπουργού Νουδού και ΟΝΕΔ αναρριχήθηκε ο άνθρωπος και έγινε σήμερα ένας γνωστός, κατεστημένος, ισχυρός και γιατί όχι και επιτυχημένος δημοσιογράφος, γιατί σήμερα είναι καλός. Το θέμα είναι πώς έφτασε ως εκεί, και αν ήταν ένα άλλο παιδί του λαού με περισσότερα προσόντα θα είχε φτάσει εκεί? Ποτέ βέβαια. Τον είχαν θάψει επειδή θα ήταν, τον έλεγα βραδίγλωσσο, και τον πετάξαν όπως τον πέταξε αυτόν η ΕΡΤ όταν είχε δώσει εξετάσεις κάποτε. Σε αυτό λοιπόν τα δεκανίκια, αυτά τα στημένα πράγματα, αυτή τη στημένη κοινωνία, αυτό το στημένο σύστημα, ένας επαναστάτης λέει μια πενταριά όχι. Μένει πιστός στις υποσχέσεις του, στη γραμμή του, στον τύπο του, στις εξαγγελίες του και στις κόκκινες γραμμές του. Και θεωρεί οτιδήποτε συστημικό, οτιδήποτε συστημικό, το θεωρεί αντίπαλό του. Και δεν πάει με χαμόγελα και με αγκαλίτσες, χαχαχά, χουχουχού. Ο επαναστάτης δεν τα κάνει αυτά. Ο ακέραιος άνθρωπος δεν τα κάνει αυτά. Λέει όχι, είμαι κοντά στο λαό, ανήκω στο λαό, θα πάω σε ανθρώπους οι οποίοι εκείνο το άλλο τούτο, που δεν έχουν επασπιδώσει ένα ιστορικό δεξιό, στημένο, φτιαγμένο, κατασκευασμένο. Τα γνώρισε όλα αυτά. Εγώ λοιπόν στη θέση του δεν θα πήγαινα. Θα έλεγα κύριε Τάδε, τιμώ ότι είσαι σήμερα ένας επιτυχημένος, αλλά από τα γενοφάσκια σας υποστηριζόμενος,
καταφέρατε με τα τεχνάσματα όλα αυτά να ανέβετε ψηλά, μπράβο σας, αλλά δεν γουστάρω το μοντέλο αυτό. Εγώ θέλω τους ανθρώπους που είναι ταλέντα, που έχουν αναδειχθεί μόνοι τους και έχουν ανέβει μόνοι τους με τις αξίες τους και αυτοί οι μόνοι τους τιμούν την ελληνική σημαία στο εξωτερικό. Κάτι χημικοί, κάτι βιολόγοι, κάτι αθλητές, κάτι πρωταθλητές, κάτι της Ολυμπιάδος, αυτά χρυσά μετάλλια, μόνοι τους. Όχι κατασκευασμένα με τον μπαμπά και τον ντουδού. Όχι έτσι. Και έτσι σας τιμώ μεν, αλλά δεν γουστάρω να έρθω. Είτε ερχόμενο σε εσάς, θα προδώσω, θα πικράνω, θα ενοχλήσω τις γραμμές μου καταρχήν και κάποιους ανθρώπους που πιστεύουν και σε κάποια άλλα ιδανικά, αλλιώτικα ιδανικά από αυτά που το σύστημά σας και η δεξιά, η παράταξή σας ευαγγελίζεται. Έτσι σας τιμώ, σας εκτιμώ, αλλά δεν γουστάρω να έρθω. Και δεν γουστάρω να έρθω γιατί είχατε κλειστές τις τρόφιγες για μένα πριν από τις εκλογές για να μην βγω, όλοι σας, στα κανάλια τα μεγάλα, τα πλούσια των λεφτάδων. Και δεν γουστάρω και επίσης να πάω σε κανάλι πλειοκτήτη, παρά θα πηγαίνω μόνο σε κανάλια καθαρό αίμα. Κανάλια που είναι από δημοσιογράφους αγωνιζόμενους, με σφραγίδα δημοσιογραφική, με ιστορία δημοσιογραφική και με περγαμηνές δημοσιογραφικές. Τα έχετε αυτά κύριε εκεί? Όχι. Τι δουλειά έχει Αλεπού στο παζάρι? Λυπάμαι, δεν μπορώ να έρθω. Να μου προτείνετε κανάλια με ανθρώπους που είναι αλλιώς, με άλλη ταυτότητα, να έρθω. Ας είναι αντίπαλα. Ας είναι αντίπαλα. Έρθω. Αλλά σε κανάλια που έχουν κάνει τόση μεγάλη βλάβη, τόση μεγάλη καταστροφή στην ελληνική οικογένεια και στην ελληνική κοινωνία, με αυτά που ευαγγελίζονται, με αυτά που προτείνουν και με αυτά που ως πλήση εγκεφάλου διοχετεύουν, εγώ δεν έρχομαι να τα ενισχύσω, δεν έρχομαι να ενισχύσω την ακροματικότητά τους και δεν έρχομαι σαν σφουγγάρι να καλύψω τα αμαρτήματά τους. Είστε κανάλι που έχει μια πολύ διαφορετική και μια εγκρινόμενη από εμένα φιλοσοφία. Συγκρούονται οι φιλοσοφίες μας. Διαφωνούμε από τα γενοφάσκια μας. Δεν θα έρθω. Αν θέλετε συζήτηση, πάρτε ένα μικρόφωνο, πάρτε και άλλους 2-3 συναδέλφους από άλλα πόστα, αλλά όχι με τη σφραγίδα του συστημικού καναλιού, και ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να κάνουμε εκπομπή. Γιατί στην πλατεία Συντάγματος, που είναι και συμβολική η ονομασία της, έχουν συμβεί και διαδραματιστεί πολύ μεγάλες ιστορικές στιγμές. Η τιμή μου να σε καλέσω και να με καλέσεις και να πάμε να μιλήσουμε εκεί που έστησε τα κανόνια του ο Καλλέργης. Εκεί που υποφέρει και γονατίζει και διαμαρτύρεται ο Έλληνας. Εκεί που αυτοκτόνησαν οι Έλληνες εξαιτίας της παράταξής σου, στην οποία ανήκεις. Και μιας και το λέμε, θα σας αναρτήσω και στο σύστημά μου, στην εκπομπή μου, στο τέλος, στην αρχή ή αν θέλετε στο κανάλι μου, τη φωτογραφία του στελέχους της Νουδού, τον κύριο Χατζη Νικολάου. Για να δείτε πως νερουλιάζουν και ξενερώνουν οι άνθρωποι, πως σιγά σιγά, ανεπαισθήτως που έλεγε ο ποιητής, προσχωρούν στο αντίπαλο στρατόπεδο και ύστερα από λίγο γινόμαστε όλοι ένα, πάντα με την εξής διαχωριστική γραμμή: σύστημα με όλους αυτούς και λαός κορόιδο με όλους εμάς από την άλλη. Και ενώ είναι έτσι τα πράγματα και καλά κάνουν και είναι έτσι και έτσι θα είναι, θα υπάρχουν πάντως κάποιοι που δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα, αλλά τώρα τουλάχιστον θα φωνάζουν. Τουλάχιστον θα φωνάζουν για όλα αυτά, για όσους δεν τα ξέρουν, για όσους δεν τα πρόσεξαν, για όσους είναι εύκολοι στους συμβιβασμούς και στο δε βαριέσαι. Γιατί εμείς δεν είμαστε. Εμείς είμαστε από εκείνα τα δέντρα που δεν βολεύονται, που έλεγε ο Ρίτσος. Γεια σας.